Κύριε Βρούτση, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επίσης. Ναι, και πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Βρούτσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός είναι μες στα γήπεδα. Ναι, εντάξει, σημαντικό, δηλαδή είναι αθλητής. Ναι. Νομίζω το έχεις ακόμα το δελτίο, Βασίλη, το κρέμασες που λέμε. Τρώμε παλέμαχος. Α, είσαι βετεράνος. Έχω περάσει τα 35. Μια φορά αθλητής για πάντα αθλητής. Όχι πολύ, αλλά μια φορά αθλητής για πάντα αθλητής. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, επειδή πράγματα στα οποία αναφέρομαι τα έχω δει στη ζωή μου, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Δηλαδή η κουρτίνα που δεν τη λέμε τώρα, τη λέμε χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχω δει τη δεκαετία του 90 κατά κόρον, και όχι να μοιράζονται τα κλειστά ανάμεσα σε ομάδες για κάνουν προπόνηση, αλλά να μοιράζονται τα κλειστά σε μάτς, σε να γίνονται φιλέδες παράλληλα και να γίνονται παιχνίδια ακαδημιών, έτσι, μίνι, παραδείγματος χάρη, και να γίνονται παιχνίδια το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, κύριε Βρούτση, η υποδομή που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ στην Άξο για το κλειστό, να φέρουμε στο κλειστό, βοηθάει, δηλαδή μπορεί η κουρτίνα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσουμε δηλαδή να σπάσουμε το χώρο, να σπάσουμε τις ώρες, να προπονούνται ταυτόχρονα περισσότερες ομάδες? Κοιτάξτε, το τεχνικό, αν με ρωτάτε για το τεχνικό κομμάτι, δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι έχει πει, από ό,τι μετά την πρότασή μου είπε και ο Δήμαρχος, το έχουν συζητήσει και γίνεται. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τώρα, το κατά πόσο αν μπορούν τα σωματεία να μοιραστούν το χώρο, είναι κάτι, εγώ ετοιμάζω και μια συνάντηση με τα σωματεία την επόμενη εβδομάδα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να λυθεί. Και ξαλώ, έχει γίνει αλλού, γιατί να μην γίνει και εδώ? Δεν είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου το να βάλεις δύο τμήματα ακαδημιών. Δεν θα κάνουν τα αντρικά και τα γυναικεία τμήματα των ομάδων στην υγεία ανθρωπόνηση. Μιλάμε για μίνι. Για μίνι, ναι, ενδεχομένως και κάποια παιδικά τμήματα. Παιδικά τμήματα. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έκανα την πρόταση από τον κύριο Ορφανό, να λέει και πώς θα βγάλουν εφνιδιασμό. Μα ποιον εφνιδιασμό? Τα 6 χρόνια δεν βγάζουν εφνιδιασμό στο μπάσκετ. Λοιπόν, ακούς κάποιες φορές, επειδή δεν σκέφτεσαι αυτό που ακούς από τον άλλον, ακούς να λέγονται τρομερά πράγματα ή πώς θα κάνουν θέσεις. Ναι. Όλα γίνονται και αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια μεταβατική λύση. Είναι μια λύση η οποία έπρεπε να έχει ακολουθηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Οι ανάγκες ολοένα αυξάνονται στο κλειστό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα παιδιά που θέλουν να αθληθούν μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, είτε μπάσκετ, είτε αυτό, είτε είναι βόλεϊ, που δεν βγαίνει. Η αφορμή για να συζητηθεί αυτό χθες ήταν το γεγονός ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο παραχωρήσαμε ώρες στα προάβλια των σχολικών μονάδων για να κάνουν προπόνηση μπάσκετ. Σωστά, ήταν το 8ο θέμα το οποίο συζητήθηκε το βράδυ της Τρίτης. Μπράβο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ήδη έχουμε περάσει τις μέρες και θα περάσουμε και άλλες τις μέρες μέσα στο Νοέμβρη, το Δεκέμβρη κλπ. Με χειμώνα, βοριάδες, βροχή. Δεν θα γίνονται προπονήσεις. Και αν γίνεται μία προπόνηση την εβδομάδα, καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει συνέπεια στις προπονήσεις του, κάποια στιγμή βαριέται και τα παρατάει. Ναι, όταν υπάρχει μια σταθερότητα στις προπονήσεις, και τα σωματεία και οι γονείς και κυρίως τα παιδιά βαριούνται και τα παρατάνε. Πάνε και κάνουν κάτι άλλο ή δεν κάνουν τίποτα. Δεν ανακαλύπτουμε κάτι τώρα. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει και αυτό η πρόταση που έκανα χθες, όχι η κουρτίνα, αλλά τα δύο κλειστά, είναι μια πρόταση την οποία την έχουμε στο πρόγραμμα. Αυτή είναι ουσιαστικά η κουβέντα, έτσι, όχι η κουρτίνα. Πέρα από αυτό. Αλλά η πρόταση η οποία έρχεται στο τραπέζι μετά από αρκετό καιρό. Η πάλι κουρτίνα θα δώσει μια λύση ενδεχομένως προσωρινή, αν το θέλουμε να είναι προσωρινή, για να μοιραστούν οι ώρες. Τι γίνεται όμως με τις υποδομές στην Άξο? Δηλαδή, συζητάμε εδώ και τόσα χρόνια. Εγώ μαθαίνω από το 2006 για ένα κλειστό στο Φιλότι και έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτό το κλειστό, κύριε Βρούτση. Υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει μελέτη? Πρέπει να είναι μεγάλο. Πρέπει να είναι μικρότερο. Για αυτό το κλειστό, για αυτό το κλειστό έχουν δοθεί και πάρα πολλά παλαμάκια και χειροκροτήματα πριν ακόμη γίνει. Ναι, το κλειστό στο Φιλότι, θα εξηγήσω τι εννοώ. Το κλειστό στο Φιλότι είναι κάτι που εγώ το ακούω, όπως και από το 6, εγώ το ακούω σίγουρα όσα χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή από το 2014 και 2013, που είναι κάτι το οποίο ανακοινώνεται κάθε χρόνο στην κοπή της Αγίου Βασιλόπιτας στο Φιλότι, στο σύλλογο εκεί το τοπικό, που έρχονται και πάμε όλοι οι αιρετοί και λέμε ο καθένας τα δικά του. Ένα από αυτά που λέμε κάθε χρόνο, που λένε κάθε χρόνο μάλλον οι διοικούντες, είναι το κλειστό στο Φιλότι. Μάλιστα κάποια χρονιά το είχαν ονομάσει κιόλας. Ο Δημήτρης ο Μανιός του είχε πει ότι θα του δώσουμε το όνομα Γιάννης Βρούτσης. Ο καθένας ό,τι να είναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι τόσα χρόνια λέγονται αυτά που λέγονται, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Το χειροκρότημα πέφτει, πολύ χειρότερα πέφτει και η ψήφος. Με βάση αυτή την εξαγγελία.
γιατί είναι πολύ ωραίο το θα, το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται. Εκεί στο Φιλότι έχει γίνει μια μελέτη, η εκτέλεση υλοποίησης της οποίας είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Νομίζω ότι δύο και κάτι. Δύο και κάτι. Είναι ένα κλειστό. Ορίστε. Δύο και κάτι, ναι, ναι, Βασίλη, δύο και κάτι. Δύο και κάτι. Υπάρχει λοιπόν η μελέτη, είναι ολοκληρωμένη η μελέτη, έτσι. Γιατί ρωτήσαμε και. Εγώ έχω δει μελέτη. Ωραία. Ο κ. Κατσαράς μας είπε ότι είναι στο 90%. Μας είπε ότι ναι, ότι έχει ολοκληρωθεί. Σε δεύτερο ερώτημα που του κάναμε, είπε ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Δεν θέλω να σχολιάσω τα που λέει ο κ. Κατσαράς πολλές φορές. Η μελέτη, αφού έχει έρθει και έχει πάει για να περάσει από χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αν έχουν πάει με τη μελέτη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Την έχουν βάλει τη μελέτη, δεν την έχουν βάλει, θυμάστε. Ναι, την είχαν βάλει και ήταν η ιστορία με τις χαρτοπετσέτες. Τι θυμάστε. Μπράβο, και απλά αναφορήθηκε. Η μελέτη θα μελέτη υπάρχει ενώ τα σχέδια. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα κλειστό το οποίο είναι πράγματι ένα όμορφο κλειστό. Είναι ένα κλειστό με προδιαγραφές μεγάλες. Το ζήτημα είναι το εξής. Θα χρηματοδοτηθεί ποτέ ένα τέτοιο κλειστό, τέτοιο, δεύτερο δηλαδή κανονικό κλειστό στην Άξο των 20.000 κατοίκων και των 2 εκατομμυρίων. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Επίσης. Ένα δεύτερο κλειστό στο Φιλότι από μόνο του λύνει τα προβλήματα. Εγώ λέω ότι δεν τα λύνει. Αυτή τη στιγμή το Φιλότι στο κλειστό της χώρας έχει, αν δεν κάνω λάθος, τρεις προπονητικές ώρες. Ή τρεις ή τέσσερις πρέπει να έχει. Φανταστείτε ότι αν φύγουν αυτές τις τέσσερις ώρες, επειδή θα γίνει το κλειστό στο Φιλότι, δεν θα προλάβει να δει κανείς τίποτα. Με την έννοια ότι είναι ήδη τα χρήματα πολλά που είναι έξω από το κλειστό. Η πρόταση λοιπόν που κάνουμε είναι για δύο γυμναστήρια προπονητήρια. Υπάρχουν διαφόρων προδιαγραφών κλειστά γυμναστήρια ανά την Ελλάδα, από 300.000, 600.000, μάλιστα πρόσφατα έγινε ένα στο Δήμο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, με 530.000 πήγε μετά την έκπτωση το budget και έχει και 180 θέσεις, κερκίδες. Η άποψή μας είναι ότι αντί να κυνηγάμε το μεγάλο έργο στο Φιλότι, να κυνηγήσουμε δύο μικρότερα, τα οποία θα καλύψουν τις απαιτούμενες ανάγκες όλες. Δεν θα λείπει τίποτα. Και αγώνες μπορούν να γίνονται, και προπονήσεις. Και το βασικότερο, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί πιο εύκολα, να γίνει πιο γρήγορα και να μην χάνουμε πολλά χρόνια. Γιατί αυτή τη στιγμή χάνονται γενιές παιδιών από τα κλειστά, γενιές παιδιών αθλητών. Ναι. Κάθε φορά, γιατί. Συγγνώμη, κύριε Στονάρα, να πω γιατί το λέω αυτό. Ναι. Εχθές άκουσα τον Δήμαρχο και τον κύριο Κατσαρά λέει τα συζητάμε και τα συζητάμε με τα σωματεία. Εγώ από τα σωματεία δεν έχω την ίδια εικόνα βέβαια, αλλά ότι τα συζητάμε και δεν μας είπε τι λένε και δεν μας είπε που έχουν καταλήξει. Τίποτα. Δεν υπόθηκε τίποτα εχθές. Και γιατί ξεκίνησε ο Δήμαρχος λέγοντας αυτά που λέει ο κύριος Βρούτσης, τα έχουμε πει εμείς εδώ και χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε εδώ και χρόνια μεταξύ σας, γιατί σε εμάς δεν τα έχουν πει ποτέ. Με ενδιαφέρει τι κάνετε εδώ και χρόνια. Ναι. Όχι εμένα. Τον κάθε πολίτη. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Βρούτσι, ότι τελικά η Νάξος δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι είναι αυτό που είναι το ιδανικό. Δηλαδή, μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση δική σας. Δύο κλειστά, δύο προπονητήρια. Μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρέπει η Νάξος να επενδύσει στην ορεινή Νάξο, έτσι, η κοινωνία της Νάξου. Διότι είναι πολλά και τα παράπονα που μας έρχονται από τους κατοίκους της ορεινής Νάξου. Δηλαδή δεν θέλει να υπάρχει όραμα να τελικά. Κάποιοι εκεί. Πρέπει να μείνουν κάποιοι εκεί. Να πω κάτι, έχω πει για το προπονηπιακό σταθμό που γίνεται στο Φιλότι ότι είναι ένα καλό βήμα γιατί το πού θα πας στο παιδί σου πριν το σχολείο, πριν τον νήπιο, είναι ένα βασικό κίνητο για πολλούς ανθρώπους το πού θα μείνουν. Και το σχολείο γενικότερα. Ο αθλητισμός είναι κάτι επιπλέον. Δηλαδή όταν έχεις τα παιδιά, γιατί το Φιλότι, κακά τα ψέματα, είναι ένα μεγάλο χωριό με πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Βάλε και τα γύρω χωριά, Πύρανθο, Δαμαριώνα, Τραγέα, Μονή, Σαγκρή θα πω εγώ. Θα εξυπηρετηθούν πάρα πολλές οικογένειες από αυτό, από το να πηγαίνουν τα παιδιά τους στη χώρα ή να μην τα πηγαίνουν καθόλου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν δυσκολεύεσαι με τις μετακινήσεις, κάποιες μετά παρατάς. Σωστά. Αυτά όλα λοιπόν είναι κίνητρα, αν όχι τα, να το πω, η αιτία για να μείνει κάποιος στο Φιλότι ή στο Σαγκρή ή στο Χαλκί, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων. Για να μην τους πέφτουν όλα τόσο βαριά στη διαμονή. Γιατί το πρώτο πράγμα, κακά τα ψέματα, είναι εργασία, έτσι. Πρέπει να υπάρχει δουλειά. Τώρα δεν πάει να έχει κλειστά, δεν πάει να έχει σχολεία. Άμα δεν υπάρχει δουλειά, κάποια στιγμή όλοι θα φύγουν. Ναι. Κύριε Βρούτσι, να κάνω ένα ερώτημα πρακτικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μελέτη στα χέρια μας για το κλειστό στο Φιλότι, η οποία κόστησε κάποια χρήματα, έτσι. Κόστησε. Ξέρω εγώ, κόστησε. Αυτό. Υποθέτω ότι αυτή η μελέτη, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν δωρεά κάποιο, δεν ήταν το συλλόγο. Ήταν δωρεά. Ήταν δωρεά. Ναι, γιατί μπαίνει και το ερώτημα στο τραπέζι. Είναι κάποια ακόμα θέματα. Και να είχε κοστίσει όμως, ναι. Ακόμα και να είχε κοστίσει, δεν θα έπρεπε αυτός να ήταν ένας παρακολουθητικός λόγος του, ώστε να μην προκρίνεις μία άλλη λύση, η οποία ενδεχομένως να είναι εποφελέστερη και να είναι και πιο σύντομη. Mm-hmm. Εγώ μπορεί, συγγνώμη κάτι να πω, Νικόδημε, μπορεί να ακουστεί σε κάποιους, ειδικά από το χωριό μου το Φιλότη, ότι γιατί ο Βασίλης αυτή τη στιγμή λέει, αντί να πάμε στο μεγάλο, το κλειστό, το όμορφο, το super duper που λέμε και στα λαϊκά, να πάμε σε κάτι υποδέστερο. Η απάντηση είναι ότι μέχρι στιγμής που σας λένε για το μεγάλο δεν έχει γίνει τίποτα, δεν πιστεύω ότι θα γίνει, μακάρι να διαψευστώ, αλλά το να γίνει σε 5 χρόνια, έτσι, έχεις χάσει πολλά. Ναι. Αυτό που έχουν ανάγκη, επειδή ξαναλέω ήμουν και αθλητής και όταν ήμασταν με τον Νικόδημο στο Συμβούλιο του Παναξιακού, γιατί ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο, ήμουν και προπονητής σε μικρά παιδιά, τότε που μπορούσαμε να είμαστε χωρίς διπλωμάτα. Ήμουν προπονητής στο βόλεϊ, βοηθούσα λίγο το γεωδερμάτι τότε. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, ο κάθε αθλητής, είναι να μην βρέχει πάνω από το κεφάλι τους και να μην τους φυσάει την μπάλα. Ή να μην τους χτυπάει ο βοριάς μέσα στο πρόσωπο. Αυτά καλύπτονται και με μικρότερες επενδύσεις από ότι ένα κλειστό των 2 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστές. Να είμαστε ρεαλιστές στο τι μπορεί και τι όχι να χρηματοδοτηθεί. Και εγώ αυτή τη στιγμή που τα λέω, δεν έχω μιλήσει και δεν έχω πάρει την επιβεβαίωση από κανέναν, γιατί δεν έχω αυτές τις προσβάσεις, ότι αυτό που προκρίνω εγώ είναι κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί πιο εύκολα, αλλά εκείνη η λογική λέει αυτό. Ναι. Και επειδή ξαναλέω ότι αν γίνει το κλειστό στο Φιλότη το μεγάλο, δύσκολα θα χρηματοδοτηθεί και ένα επιπλέον βοηθητικό κλειστό στη χώρα, το οποίο το έχει ανάγκη, κακά τα ψέματα. Μία διευκρίνηση που έχει να κάνει με τη χρήση του γηπέδου στο Φιλότη. Επειδή είπες ότι θα φύγουν 3 ώρες, υπάρχει περίπτωση να στείλουμε σε εισαγωγικά 4, να στείλουμε θεωρητικά και το να πας στα φανάρια, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με τον Ιωνίν Άξο να πάνε εκεί, οπότε σου λέει απεγκλωβίζεται περισσότερο το κλειστό στην Άξο. Κοίταξε να δεις. Και το Φιλότη και ο ΑΠΑΣ έχουν τμήματα, οι αθλητές οι οποίοι είναι και από τα υπόλοιπα μέρη της χώρας, από τη Δυτική Νάξο, από τη χώρα και ναι, τα λοιπά. Από την Παιδινή Νάξο, συγγνώμη. Την ίδια στιγμή ο ΑΠΑΣ ξέρω ότι έχει και τμήματα που λειτουργούν στο Δαμαριώνα ή στο Φιλότη, δηλαδή υπάρχουν. Αλλά δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον αυτή τη στιγμή ο ΑΠΑΣ, αυτό θα μας το πει καλύτερα το σωματείο, το ίδιο, θα πήγαινε όλα τα τμήματα στο Φιλότη. Ναι. Και νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ας πούμε η ιατρική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν μένει κανείς πάνω και δεν θεωρώ ότι θα ήταν εφικτό να λειτουργεί αυτή η ομάδα στο κλειστό εδώ πάνω. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι με τη λογική του ότι είναι επαγγελματική εισαγωγικά ομάδα, οπότε δεν έχει λόγο που πάει αρκεί να καλύπτει, να έχει έδρα. Ξέρεις, είναι μια σύντηση που κάναμε και με τον Παναξιακό, τη γυναική ομάδα. Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι, το θέμα είναι να λυθεί, να μειωθούν οι μετακινήσεις και των αθλητών. Δηλαδή, αν είναι επειδή το ΑΠΑΣ έχει αυτή τη στιγμή έδρα στην Απείραθο και να πηγαίνουν όλοι από κάτω, ενώ ζουν στη χώρα, να πηγαίνουν στο Φιλότη να κάνουν προπόνηση επειδή είναι στη Δρυμαλία, χάνεται η αξία αυτού που πάμε να κυνηγήσουμε. Καταλάβεις, αυτού που πάμε να λύσουμε. Ναι. Είναι η πραγματικότητα, όχι το τυπικό που να έχει την έδρα του κάθε σωματείο, το οποίο θα πάει να πάει στη χώρα. Σωστά, ναι, εντάξει. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι γιατί έχουμε χάσει τόσο πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν μπήκαμε στη διαδικασία πριν από χρόνια, το 2006, και αποφασίσαμε ως κοινωνία ότι θα γίνει ένα κλειστό, μεγάλο κλειστό γυμναστήριο στο Φιλότη. Και μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε μελέτη. Και έπρεπε να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο που προφανώς είναι πολλά τα χρήματα. Και χάθηκε τόσος χρόνος. Δηλαδή, χάσιμο χρόνου και η λάθος απόφαση χρόνια πριν. Και όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν μπήκε στο τραπέζι μια άλλη πρόταση σαν αυτή, ας πούμε, που βάζετε σε σήμερα, κύριε Βρούτση. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Για τα χρόνια που εγώ ασχολούμαι, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα χρόνια του τι έχει γίνει πριν από εμένα. Ξέρετε πώς το ρωτάω. Καταλαβαίνω, κάνετε μια ερώτηση ρητορική πιο πολύ. Δηλαδή 2006-2022 και φτάνουμε σήμερα να πούμε ότι κάναμε μια μελέτη για ένα μεγάλο έργο στο Φιλότη που τελικά δεν θα βοηθήσει. Γιατί δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, γιατί τέλος πάντων δεν εξυπηρετεί μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω παρακολουθήσατε το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Ναι, το παρακολουθώ. Απαντήσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα σε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, και για το γιατί καθυστερούν τα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε για το κλειστό και μετά βλέπεις τον κύριο Καθαρά μας μιλάει ότι μπήκανε φώτα στο Φιλότη και
συγγνώμη για την έκφραση, καμπινέδες στα αποδυτήρια του Αγιερσανίου. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα και δεν παίρνεις ποτέ απάντηση στα συγκεκριμένα. Ακούσε έναν απολογισμό περιφερειακών πραγμάτων, στα οποία δεν είπε κανείς ότι κακώς τα κάνατε, αλλά ποτέ δεν δίθεται κουβέντα για την ταμπακέρα. Όταν λοιπόν, συγγνώμη γενικό, όταν ρωτάει η κυρία Στουρνάρα, λοιπόν, γιατί, δεν παίρνεις ποτέ απάντηση. Και νομίζω ότι τα ΜΜΕ στην άκρη του έχετε καταλάβει ότι δεν παίρνεις ποτέ απάντηση για τίποτα και ενημέρωση για τίποτα. Εχθές εμείς ακούσαμε ότι συνομιλούμε τα σωματεία, ότι έχουμε και εμείς στο μυαλό μας εδώ και χρόνια αυτά τα πράγματα. Αυτά όμως εσείς τα έχετε ακούσει ποτέ, γιατί εγώ δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Αν τα συζητάνε μεταξύ τους. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι συζήτηση καφενείου. Δεν είναι πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνεται μέσα στα όργανα του Δήμου ή τέλος πάντων δημόσια. Εδώ μέχρι προχθές συζητούσαμε, κύριε Βρούτσι, αν είναι έτοιμη η μελέτη και αν θα χρηματοδοτηθεί τελικά από την περιφέρεια ή όχι. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγες μέρες. Σπασμένο τηλέφωνο, ναι, ήταν ένα σπασμένο τηλέφωνο. Και τώρα έρχεται η δική σας πρόταση που οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλο που δεν είμαι του αθλητισμού και δεν ξέρω ούτε τεχνικά ούτε τίποτα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αλλά το εύλογο ερώτημα. 2006-2022. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό. Έχουν περάσει. Και η τελευταία ερώτηση, η οποία μου έρχεται στο μυαλό και τη συζητάγαμε νωρίτερα με την Μαντώ, έχει να κάνει με την έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Δήμαρχος, που από ό,τι διαβάζω είναι λες και ήρθε κάποιος εξωγήινος και το ακούμπησε εκεί για το κλειστό, το ανοιχτό. Ναι, και προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτό το θέμα της παράδοσης των έργων. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε να δεις, ένας γνωστός εδώ άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά της Νάξου και γενικότερα είχε πει κάποτε, ο οποίος ασχολείται από την δεκαετία του 80, είχε πει κάποτε ότι τότε, τα χρόνια εκείνα, πρώτα κάναμε το έργο και μετά τη μελέτη αν την κάναμε. Ναι. Τα χρόνια έχουν αλλάξει. Τα τελευταία 15 χρόνια σίγουρα έχουν αλλάξει οι διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση, οι διαδικασίες στα δημόσια έργα κτλ. Θυμάστε πολλές φορές πόσα πολλά ζητήματα. Στελνόταν χρηματοδότηση από ένα υπουργείο σε ένα Δήμο και πήγαιναν τα χρήματα όχι όπου να είναι. Σε έργα γινόταν, τους πήγαιναν, αλλά χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι μια περίπτωση στην οποία δεν είχε παραδοθεί αυτό το έργο τυπικά. Ναι, γιατί το ακούσαμε αυτό και στο θέμα του Δημαρχιακού Μεγάρου πρόσφατα, όταν έγινε μια κουβέντα. Και είναι ένα ζήτημα τελικά αυτό με τα δημόσια έργα. Προφανώς όχι μόνο στην άξονα, αν δεν παραλυθεί ένα έργο, δεν μπορούν να γίνουν και παρεμβάσεις. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει όμως το εξής θέμα. Όταν είσαι διοίκηση στο Δήμο 12 χρόνια, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιεί δικαιολογίες του πρώτου και του δεύτερου χρόνου. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή, δεν μπορεί να μα λε 12 χρόνια, γιατί από το 2010 είναι. Από το 2011 τέλο πάντων είναι στο Δήμο ο κ. Λιανός. 11 χρόνια, 12. Δεν μπορεί να λε. Κάθε χρόνο τις ίδιες δικαιολογίες. Θα φτάσουμε να φτάσουμε στο 2060 και θα ακούω ακόμα τον κύριο Λιανό να μας λέει για τις προηγούμενους, για την άδεια στα σχολεία, για την άδεια στα κλειστά, για τον κορονοϊό. Δηλαδή, δεν φτάνει, ας πούμε. Δεν είναι όμως καλό σενάριο αυτό, έτσι. Δηλαδή, 2060, δεν είναι καλό σενάριο όμως 2060. Δεν είναι καλό σενάριο, αλλά προχθές... Λιανός Βρούτσι να είσαι διαθέσει, έτσι. Νικόλη, προχθές έλεγε πάλι για τον κορονοϊό ότι το κλειστό δεν προχωράει λόγω του κορονοϊού. Δεν γίνανε κλειστά στη διετία αυτή στην Ελλάδα. Περιμένα τη κορονοϊό. Ναι, δεκάδες γίνανε. Δηλαδή, εκατοντάδες γίνανε. Τις χρηματοδοτήσεις τις κυνηγάμε, κύριε Βρούτσι, όπως πρέπει. Δηλαδή, χρήματα μπορούμε να απορροφήσουμε από διάφορα πακέτα, προγράμματα κτλ. Απορροφάμε τις, κυνηγάμε προγράμματα γενικά. Εγώ βλέπω, συγγνώμη θα το πω και αυτό, γιατί όλοι το βλέπουμε, εγώ βλέπω αντιδημάχους να είναι στον δρόμο και να στρώνουν πίσω με τη γαλότζα. Εντάξει. Μάλιστα. Καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη κάποιων αντιδημάχων να κυνηγήσουν το σταυρό πόντο-πόντο, αλλά η δουλειά του αντιδημάρχου είναι επιτελική. Είναι να είναι πάνω μαζί με τις υπηρεσίες να συνεργάζεται, να φέρει χρηματοδοτήσεις, να γίνουν μελέτες και να γίνουν έργα. Η δουλειά του αυτού που θα πάει, του εργάτη που θα πάει να στρώσει το δρόμο, είναι η δουλειά του εργάτη που θα στρώσει το δρόμο, όχι του αντιδημάρχου. Και επειδή ξέρω τη σπέκουλα ότι είναι κοντά στον κόσμο κτλ., αυτά να τα αφήσουν. Όταν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που σας είπα, το επιτελικό έργο δηλαδή, να κάτσουν να αναζητήσουν χρηματοδοτήσεις, και καταφεύγουν σε αυτά που σας είπα για να βρίσκουν και τις ψήφους,
νομίζω είναι νομοτελειακό ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα σε αυτό το νησί. Λοιπόν, κύριε Βλέτση, και δεν το κάνουν για να είναι κοντά στον κόσμο ή επειδή είναι άνθρωποι του κόσμου, το κάνουν επειδή μόνο αυτό μπορούν να κάνουν, κακά τα ψέματα, και επειδή τους αρέσει να φωτογραφίζονται. Υπάρχουν φωτογραφίες με τρεις αντιδημάρχους και ένα πρόεδρο κοινότητας κάτω από ένα στήλο φωτός μικρό που το κοιτάζουν όλοι και είναι ένας εργάτης και το φτιάχνει. Ναι, νομίζω την ξέρω τη φωτογραφία. Νομίζω γίνομαι παραστατικό για να καταλάβουμε γιατί δεν έχουμε χρηματοδοτήσεις. Δεν θέλετε κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλούτση. Γιατί ο χρόνος μας σκοτώνει και είναι σίγουρο ότι θα ξαναπούμε σύντομα για όλα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.